το βιβλίο του νερού, 20 αφηγήματα, 20 μέρες, ένα νησί πάρα πολύ μικρό, ουσιαστικά χωρίς καν ελληνικό σήμα, είναι έξω από το χάρτη, αλλά είναι στην Ελλάδα, όπου γνώριζα ή μιλούσα με κόσμο ή έβλεπα πραγματάκια τα οποία γίνονταν κάτι άλλο στο μυαλό μου και κάθε μέρα, αφού ξυπνούσα, έγραφα μια ιστορία με το χέρι, δύσκολο, και χωρίς διορθώσεις και πραγματικά όπως έβγαινε. Αυτές οι ιστορίες αναφέρονται σε άτομα που γνώρισα εκεί, αναφέρονται σε πλευρές της προσωπικότητάς μου. Προσπάθησα νομίζω να φτιάξω μια μικρή, υγρή κοινότητα. Προσπάθησα να φέρω διάφορα πράγματα τα οποία σχετίζονται αλλά έρχονται από πολύ διαφορετικές απόψεις και πλευρές και να κάνω ίσως ένα βιβλίο το οποίο λιώνει, υδροποιείται την ώρα που το διαβάζεις. Με ενδιαφέρε πάντα η ιδέα του να τοποθετούμε πολιτικά όταν λέω όχι κομματικά αλλά πολιτικά με έννοια των ζητημάτων. Και γι' αυτό το βιβλίο έχει πάρα πολλές φωνές, ανδρικές, γυναικείες, φωνές χωρίς γένος. Επίσης έχει ζητήματα γεωλογικά, ζητήματα επιστημονικά, ζητήματα οικολογίας, ζητήματα προσφύγων. Αλλά όλα αυτά, φανταστείτε ότι τα βλέπετε μέσα από δύο κιάλια γεμάτα νερό και τα κουνάς έτσι και κάτι βλέπεις εκεί. Υπάρχει μια προσωπική ιστορία με το νερό, μια προσωπική μου ιστορία με το νερό, όχι μία, αλλά η σχέση μου με το νερό, που νομίζω βέβαια αυτή την ιστορία τη μοιράζομαι με πολύ κόσμο. Είναι η έννοια του φόβου του νερού και ταυτόχρονα μιας σχεδόν αβάσταχτης έλξης προς το νερό. Είναι, φυσικά είναι η ιδέα της επιστροφής σε μια μήτρα, η προστασία και το αμνιακό υγρό το οποίο σε βοηθάει να επιπλέεις. Είναι η αίσθηση του πλανήτη ως υδρόγειος, αλλά και ταυτόχρονα είναι η αίσθηση του νερού που υπάρχει μέσα και κυκλοφορεί και αυτό βγαίνει πάρα πολύ συχνά σε όνειρα. Τα όνειρά μου κατακλείζονται από νερό πολύ συχνά. Το νερό δεν είναι βίαιο, είναι σχεδόν πάντα μια αναμονή. Είναι ένα νερό στάσιμο ίσως, στο οποίο πολύ συχνά βρίσκομαι μισοβυθισμένος και μπορεί και άλλοι μαζί μου, μπορεί μόνος μου, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μάχομαι, είναι κάτι το οποίο καταλαβαίνω ότι είναι μέσα μου και έξω μου την ίδια στιγμή. Το νερό είναι φυσικά, πολιτικά έχει μια φοβερή σημασία ως πηγή, ως χρήση, ως ανάγκη και φυσικά δημιουργούνται όπως ξέρουμε όλα αυτά τα πολιτικά ζητήματα σε διάφορες χώρες για την πρόσβαση στο νερό. Αλλά επίσης το νερό είναι και μια πρόταση, το νερό που ενώνει την Ελλάδα με την Τουρκία, το νερό που ενώνει την Ιταλία με την Αφρική, η πιθανότητα της άλλης ζωής με το που θα περάσεις μέσα από τη μήτρα της Μεσογείου για παράδειγμα, είναι κάτι που με έχει συγκλονίσει. Το μισό χρόνο της ζωής μου το περνάω, ας πούμε τον μισό χρόνο της ζωής μου, το περνάω στο Λονδίνο και τον υπόλοιπο μισό χρόνο το περνάω στη Βενετία. Και η επιλογή της Βενετίας είναι βάση του νερού. Το νερό για μένα καθόρισε την πόλη, τη δεύτερη μου πόλη. Και το να ζω στη Βενετία σημαίνει να είμαι σε επαφή συνέχεια με ένα νερό της λαγκούνας. Δηλαδή ένα νερό στάσιμο, πράσινο, που αναβλύζει και κουνιέται από μέσα του σαν να είναι ζελέ ή απορροφάται ουσιαστικά από τους πασάλους των κτηρίων και βγάζει τα εντόστια του από μέσα και μυρίζει επίσης. Όλα αυτά για μένα είναι σημαντικά γιατί μου μιλάνε για τον εαυτό μου και για αυτά που γράφω.
Φωτογραφίζω από αδράνεια συχνά. Φωτογραφίζω πάντα με το κινητό μου. Δεν κουβαλάω ποτέ κάμερα. Κάνω πολύ λίγο editing στην φωτογραφία. Και εξυπηρετούν μόνο ουσιαστικά ένα σκοπό. Όταν τις ανεβάζω πάρα πολύ γρήγορα στο Instagram και γράφω ένα μικρό ποιητικό πεζό, το σύνολο του οποίου, φωτογραφία και κείμενο, το ονομάζω Pick Poems. Ποίηματα για τις, για τις εικόνες. Η ιδέα αυτού του πράγματος είναι πραγματικά να προσπαθήσω να συλλάβω την ατμόσφαιρα εκείνης της στιγμής. Αυτές οι φωτογραφίες, που χρησιμοποίησα μέσα στο βιβλίο, είναι όλες από αυτήν την δουλειά και είναι φωτογραφίες που δεν συνοδεύτηκαν φυσικά από αυτά τα κείμενα αρχικά, αλλά με ενδιαφέρον να τις δω πώς λειτουργούσαν μέσα στη ροή ενός κειμένου που φυσικά όμως ήταν για το νερό.